Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, στο Ιδρυτικό Κέντρο Διευθυνών, όπου η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ θα παρουσιάσει τους υποψηφίους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών του ΚΚΕ για τις εκλογές της 25ης Γενάρη, δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Από αυτό το βήμα θέλουμε να καλέσουμε τους εργατοϋπάλληλους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους άνεργους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, στις βουλευτικές εκλογές να στηρίξουν και να δυναμώσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ. Να σκεφτούν ότι την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση θα είναι εδώ και θα συνεχίζουν να ματώνουν το λαό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μνημόνια διαρκείας, παλιά και νέα η λαϊκά μέτρα που ζητάει το κεφάλαιο, για να γίνει πιο ανταγωνιστικό στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά. Θα είναι εδώ το σύνολο των αντιλαϊκών νόμων που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις και τους οποίους δεν πρόκειται να καταργήσουν. Θα είναι εδώ το δυσβάστακτο χρέος το οποίο αναγνωρίζουν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας το λαό να το πληρώσει που δεν το δημιούργησε και δεν το χρωστάει. Θα είναι εδώ οι αντιθέσεις και οι καυγάδες μέσα στην Ευρωζώνη για τη διαχείριση των ελλειμμάτων και των χρεών που δημιουργούνται από τους καπιταλιστές και αποπληρώνονται με σκοπό το κέρδος το δικό τους, τη δύναμη του ισχυρότερου σε βάρος πάντα των λαϊκών συμφερόντων. Πάνω απ' όλα θα είναι εδώ το κεφάλαιο, τα μονοπόλια, εγχώρια και ξένα, που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας, την πραγματική εξουσία και θα απαιτούν και στη φάση της όποιας ανάκαμψης ακόμη περισσότερα προνόμια σε βάρος πάντα του λαού. Προκειμένου να επενδύσουν, απαιτούν ακόμη πιο φτηνή και υποταγμένη εργατική δύναμη. Η ανεργία θα είναι εδώ, ακόμη και αν γίνουν κάποιες επενδύσεις. Θα είναι εδώ η εξουσία του κεφαλαίου, το κράτος που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα των μονοπωλίων σε βάρος του λαού και οριοθετεί το ρόλο κάθε κυβέρνησης. Γι' αυτό και την επόμενη μέρα ο εργαζόμενος λαός χρειάζεται ένα δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή, παντού, δύναμη εργατικής λαϊκής αντίστασης και αντεπίθεσης. Είναι η σίγουρη εγγύηση στην αβεβαιότητα και ανασφάλεια για να έχει εργατική τάξη ο λαός που να κουμπίσει. Δυνατό κουκουέ για να ανοίξουμε το δρόμο για τη μοναδική λύση υπέρ του λαού, τη μονομερή και ολοσχερή διαγραφή του χρέους, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, για τη λαϊκή ευημερία με την εργατική τάξη, το λαό στο τιμόνι της εξουσίας, τη σοσιαλιστική προοπτική. Ο λαός έχει ανάγκη μια δική του διακυβέρνηση, την κυβέρνηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας και σε αυτήν το ΚΚΕ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δυνατό κουκουέ για να μην ξεγελάσουν και πάλι τον λαό με εκβιασμούς και αυταπάτες, γιατί θα σταθεί απέναντι σε κυβερνήσεις της μιας ή της άλλης διαχείρισης, που όχι μόνο δεν εγγυώνται την ανάκτηση των τεράστιων αποτελεσμάτων του λαού, αλλά υπηρετούν τον ίδιο δρόμο για να υπάρχει μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, για να ασκηθεί πραγματική λαϊκή πίεση που έως τώρα δεν υπήρξε είτε από δισταγμό είτε από αυταπάτες. Δυνατό ΚΚΕ γιατί αποτελεί τη δύναμη που χωρίς υποχωρήσεις και παλινοδίες πρωταγωνιστεί στην οργάνωση του αγώνα του λαού για την κατάργηση όλων των εφαρμοστικών νόμων και την ανάκτηση των απολειών. Δυνατό κουκουέ γιατί παλεύει ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας σε υπερηλιστικές συμμαχίες και πολέμους που γίνονται ή προετοιμάζονται για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για να αναγεννηθεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, να συγκροτηθεί και να δυναμώσει η κοινωνική λαϊκή συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες, άνεργοι, συνταξιούχοι. Μπροστά στη μάχη των εκλογών, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν ξανά στην κινδυνολογία και τους εκβιασμούς για να εγκλωβίσουν το λαό και να αποσπάσουν τη συνένεσή τους στη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής.
τα τρομοκρατικά διλήμματα δεν αφορούν κυρίως τον διπολικό καυγά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκβιασμοί και τα διλήμματα απευθύνονται κυρίως στο λαό και στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τη λαϊκή υποταγή στον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο και στα νέα δεινά που αυτός παίρνει. Η κυβέρνηση λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι τα νέα αντιλαϊκά μέτρα μπορούν να αποτραπούν αν υπάρξει πολιτική σταθερότητα και καθησυχαστούν οι δανειστές. Γιατί τα παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα δεν είναι απλά και μόνο απαιτήσεις των δανειστών. Είναι εδώ και χρόνια κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική του κεφαλαίου για την Ελλάδα και την Ευρώπη, για να γίνει ακόμη πιο φτηνό το εργατικό δυναμικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, γίνονται τέτοιες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις με δεξιές, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, ή σοσιαλδημοκρατικές, Γαλλία-Ιταλία, κυβερνήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί εναλλακτική λύση υπέρ του λαού. Επιδιώκοντας να είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, ολοκλήρωσε με γοργούς ρυθμούς την πορεία μετατροπής του σε κόμμα αντιστικής αντιλαϊκής διαχείρισης. Όχι μόνο δίνει διαπιστευτήρια στους δανειστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αγορές, ότι δεν θα προχωρήσει σε μονομενήρες ενέργειες, αλλά και τους καλεί να εμπιστευτούν και να στηρίξουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί καλύτερα να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους. Την ίδια στιγμή, αξιοποιώντας μια ψευδεπίγραφη ριζοσπαστική ρητορία οπορτουνιστικών δυνάμεων στο εσωτερικό του, ιδιαίτερα της λεγόμενης αριστερής πλατφόρμας, προσπαθεί να εγκλωβίσει αριστερό κόσμο, νέους εργαζόμενους με προβληματισμό και αγωνιστική πολιτική διάθεση. Επαναλαμβάνεται και εδώ το γνωστό και χιλιοπαιγμένο έργο της σοσιαλδημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, που εμφανίζει και μια αριστερή τάση η οποία δήθεν πιέζει την ηγεσία, δίνοντάς στην πραγματικότητα αριστερό άλοθη. Αντίστοιχα, αποπροσανατολίζουν τα σχήματα εκλογικής συνεργασίας της Αγκαρσία, που προβλέπουν ορισμένους στόχους πάλης, όπως η έξοδο από το ευρώ, χωρίς ρήξη με το σημερινό πλαίσιο ελέγχου της οικονομίας από την εξουσία του κεφαλαίου. Από το νέο φαγοπότη του κεφαλαίου, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, μόνο ψίχουλα θα πέσουν για το λαό. Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνίζονται και τάζουν μόνο ψίχουλα προς την ακραία φτώχεια, που κι αυτά θα προκύψουν από την αφέμαξη των υπόλοιπων εργαζόμενων και θα εξανεμιστούν την επόμενη μέρα από το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων. Και οι δύο προωθούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου με μέτρα του τύπου «παίρνω από τους φτωχούς για να ενισχύσω τους εξαθλειωμένους», και τα οποία δεν στοιχίζουν για το κεφάλαιο. Υπηρετούν το στόχο του κεφαλαίου να είναι η βάση των μισθών και των συντάξεων το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα της εξαθλίωσης. Ο ένας μοιράζει κοινωνικά μερίσματα, ο άλλος υπόσχεται συσίτια και επιστροφή της 13ης σύνταξης μόνο για τους πιο εξαθλειωμένους συνταξιούχους. Το ΚΚΕ σας καλεί να μην συμβιβαστείτε με τα ψίχουλα. Κριτήριο της τάσης και της πάλης του λαού πρέπει να είναι οι σύγχρονες ανάγκες του ίδιου και των παιδιών του. Κριτήριο πρέπει να είναι και οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνολογία, η επιστήμη, οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες αν όλα αυτά μπουν στην υπηρεσία του λαού. Απευθυνόμαστε σε εσάς, γνωρίζοντας τον πόθο σας να απαλλαγείτε από τα μνημόνια, τις άδικες πολιτικές και τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Νιώθουμε την αγωνία σας για το αύριο, για τα παιδιά σας, για να ζήσετε καλύτερες μέρες. Έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό και στη δύναμή του. Ο λαός έχει τη δύναμη και την ευθύνη να μην είναι παθητικός ή εξαπατημένος θεατής των αντιλαϊκών επιθέσεων από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να μην επιτρέψει την επανάληψη του αντιλαϊκού δικοματικού παρελθόντος. Χρειάζεται δυνατό κουκουέ παντού, γιατί αποτελεί τον πραγματικό, μοναδικό αντίπαλο στα μονοπόλια και την εξουσία τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μνημονίων Διαρκείας, τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Κυβέρνηση θα υπάρξει μετά τις εκλογές. Άλλωστε υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι κόμματα και σχήματα μιας χρήσης να συνδράμουν σε αυτό. Για το λαό αυτό που πρέπει να μετράει
είναι να υπάρχει δυνατό ΚΚΕ για να είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός. Σκεφτείτε αύριο ποια δύναμη θα είναι δίπλα στο λαό, μπροστά στον αγώνα για το μισθό, τη δουλειά, τα δικαιώματά του. Στα πλαίσια όλων αυτών που είπαμε, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στα Γαβενά το αποτελούν τρεις αγωνιστές στη ζωή, στο κίνημα, με πολλά χρόνια παρουσία στα τοπικά εδώ δρόμενα. Τους ξέρουν όλοι. Είναι ο Τάκης ο Γαλάνης, ο πρώτος γεννημένος στη Δεσκάτη, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, διευθυντής εκεί του γυμνασίου για χρόνια και πάντοτε παρόν έτσι σε όλους τους αγώνες στη Δεσκάτη. Είναι ο Κλειστιάνης ο Γιάννης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Γρεβενών και της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ. Μπροστά σε κάθε μάχη, σε απεργία, σε όλους τους αγώνες. Και ο Χαστάς ο Θανάσης, ο νεότερος της, που απαρτεί στο ψηφοδέλτιο, γεννημένος στον Πόρο, τοπογράφος μηχανικός, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο των γρεβενιωτών, όλων των λαϊκών στρωμάτων, ώστε και την άλλη μέρα πιο δυναμωμένοι με το λαό μαζί μας να δίνουμε τις μάχες που έρχονται. Σας ευχαριστούμε.